τσιγκούνιδε είστε πιο άθλοι και από την ψυχολογική μου κατάσταση. Αλλά όχι οι απλοί τσίπηδε. Αυτοί που γλιτώνουν χρήμα ει βάρο άλλων. Βγαίνουμε για μάσα με τα παιδιά στο ταβερνάκι. Κράσο κατάσταση και κοψίδια. Και περνάει τυχαία αυτό ο τσιφούτη. Οπ, παιδιά εδώ εσεί θα κάτσω να τα πούμε. Και γαμώ την καλοσύνη μου που λέει και ο μελά. Είπα να τον κεράσουμε μια κούπα κρασί. Τι ψύχη έχει. Αλλά δώσε θάρρος στο χωριάτι να σανέβει στο κρεβάτι, έλεγε η αγιά μου και ξεκινάει και κατεβάζει τα μισόκυλα σαν την καταβόθρα κάτω. Ε, αφού είχε γίνει δαυλή από το κρασί και τον είχε λύσει, μετά είπε να τσιμπήσει κάτι. Μια αγελάδα. Και κατέληξε να φάει ό,τι υπήρχε στο τραπέζι. Δεν άφησε τσιτσί ο αχόρταγος. Ε, με τα πολλά φωνάζω το σερβιτόρο να φέρει τη λυπητερή να τελειώνουμε. Με το που άκουσε για λογαριασμό ο γύφτος, με το που άκουσε ότι ίσως πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Παιδιά, καληνύχτα. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Γεια σα. Όχι, βρακαβούρι. Δεν θα τα ξαναπούμε. Πες ένα ευχαριστώ τουλάχιστον, βρεφιλάργηρε. Κατά τα άλλα, φωτογραφία στον γκάζι με τις αμπάνιες αγκαλιά. Να μωρέ, είμαι λίγο σφιχτοχέρις λέει. Όχι. Κολόπανο είσαι και θα δικαστείς αν υπέρθέτος.